Ο ανταποκριτής σας και τα είπε όλα, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως γνωρίζετε, η δομή, ας την πούμε έτσι, αυτή η άτυπη δομή στο ελληνικό, στο παλιό αεροδρόμιο, είναι ένα υπόλοιπο της πρώτης φάσης, αυτής της τραγικής φάσης που χιλιάδες κάθε μέρα μπαίνανε από τα νησιά μας, μεταφέρονταν όπως μεταφέρονταν μαζικότατα κατά χιλιάδες στην υπηρετική χώρα, παίρναν το δρόμο προς τα βόρεια, φεύγαν οι άνθρωποι. Εκείνη η φάση πραγματικά την ξεχάσαμε, αλλά ήταν τρομερά δύσκολη. Και τότε που μέναν στις πλατείες, στην πλατεία Βικτωρία, στην Ομόνια, εκατοντάδες άνθρωποι, στην Ιδωμένη, στα σύνορα με την Φύρομ, στο λιμάνι του Πειραιά. Το ελληνικό ήταν ένα κατάλοιπο εκείνης της φάσης και με αυτήν την εκένωση και τη μεταφορά των ανθρώπων, των οικογενειών ή των μοναχικών σε πολύ κατάλληλες, ας πούμε, με τα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα δομές. Η δομή της Θήβας, την ανοιχτή δομή φιλοξενίας στη Θήβα, την γνωρίζω, είναι δίπλα στην πόλη, υπάρχει πλήρη συνένεση και αυτό είναι προς τιμήν των τοπικών αρχών και του Δημάρχου και των άλλων φορέων της Θήβας, ότι με πάρα πολύ καλό τρόπο δέχθηκαν και θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή φιλοξενία για όσο διάσημα χρειαστεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι εδώ. Νομίζω ένα όλοι. Σχέδιο που ήταν γίνεται θα με τον καλύτερο. Παρακαλώ. Θα φύγουν όλοι σήμερα. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γιατί αρχίσαμε, όσοι έχουν διαφορετική εκτίμηση για το τι πρέπει να κάνουν. Εννοείται από τους πρόσφυγες μετανάστες. Ναι. Θα απομακρυνθούν με το ζόρι. Κοιτάξτε. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, μεταξύ των οποίων και οι φίλοι μας που φιλοξενούνται στη χώρα μας, ότι υπάρχει μια συντεταγμένη πολιτεία. Ότι υπάρχουν Έλληνες πολίτες που με προβλήματα μεγάλα και αντιμετωπίζουμε και με τη βοήθεια την οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους φιλοξενούμενους της χώρας μας. Δηλαδή, παράλογες απαιτήσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Δηλαδή, μπορεί να μείνουν 50 άνθρωποι στο ελληνικό, δεν γίνεται. Μάλιστα. Με καλό τρόπο και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και θα το δείτε. Αν υπάρχει τέτοιος αριθμός, γιατί εγώ δεν έχω δει, δηλαδή ο κύριος Μουζάλας είναι, υποθέτω, και επιτόπου όλοι μετά τη χθεσινή μας συνεννόηση, τελευταία συνεννόηση μαζί με τα άλλα υπουργεία, τα συναρμόδια, και όπως περιέγραψε και ο ανταποκριτής σας, γίνεται με τρόπο πολιτισμένο και συνενετικό. Κύριε Μπαλάφα, γιατί όμως, επειδή αυτός ο άτυπος καταβλισμός στο ελληνικό έχει δημιουργηθεί σε δύο φάσεις, τέλος του 15, αρχές του 16. Γιατί όμως αργήσαμε τόσο πολύ? Γιατί αργήσαμε? Για το λόγο για τον οποίο και τώρα ακόμα υπάρχουν οι 50 που λέτε εσείς, εγώ δεν πιστεύω θα υπάρξουν, που ακόμα διαφωνούν, ή γιατί υπάρχουν διάφοροι Έλληνες με έναν υπερβολικό τρόπο εκφράζουν μια αλληλεγγύη ότι δεν πρέπει να φύγουν από την Αθήνα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ένας χώρος ο οποίος ήταν άτυπος, με κακές συνθήκες, να θέλουμε να τον διατηρήσουμε. Ήμασταν έτοιμοι αποδομές. Δηλαδή στη Θήβα ήταν έτοιμο. Αυτό ταυτόχρονα έχει να κάνει. Θέλει μια συνολική διαχείριση του προβλήματος. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να πας οικογένειες Αφγανών με μοναχικούς Ιρακινούς κάπου. Καταλάβατε τι λέω. Ναι, πρέπει να δεις εθνικότητες, πολλά πράγματα. Και γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση και των φιλοξενούμενων, όταν έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία με έναν ελληνικό λαό, ο οποίος έχει κατανόηση, έχει βοηθήσει, έχει αλληλεγγύη, αλλά περνάει και αυτός πολύ δύσκολα. Χρειάζεται όλοι να δείχνουμε μια ισορροπία στην εκδήλωση του ενδιαφέροντός μας και της αλληλεγγύης μας. Είναι σε γνώση σας η έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη? Βάζει ένα βασικό στοιχείο ανάμεσα στα πολλά τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε. Βάζει ένα βασικό στοιχείο. Λέει ότι πιθανότατα η διατήρηση άσχημων σε εισαγωγικά συνθήκων. Η διατήρηση άσχημων συνθήκων. Ότι επιλέχθηκε ως μια πολιτική, ως μήνυμα για να μπορέσει να τους κρατήσει μακριά από την Ελλάδα κάποιος. Δηλαδή να τους μεταφερθεί ότι στην Ελλάδα δεν περνάνε καλά, δεν μπορούν να φύγουν για αλλού, δεν μπορούν να περάσουν και καλά εκεί που ζουν. Και έτσι δεν φτιάχτηκε ένα πλαίσιο, έτσι, σωστά οι υπηρεσίες, σωστά να διαμορφωθεί έτσι μια κατάσταση να τους υποδέχεται, να πάρουν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Για να δίνουμε αυτό το μήνυμα. Μην έρχεστε στην Ελλάδα, δεν είναι σωστή η επιλογή. Μάλιστα. Ισχύει αυτό ως πολιτική? Ως πρόθεση προφανώς όχι. Ναι. Ως πρόθεση. Όμως είναι εξαντικειμένου. Δηλαδή, πριν από 15 χρόνια, οι Έλληνες επιχειρηματίες μαζί με τις τότες κυβερνήσεις παρακαλάγανε και καλούσανε να έρθουν, πριν από 20 χρόνια, το 14, 15 χρόνια,
παρακαλούσανε και φέρνανε στρατιές οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι μεγαλοεργοδότες και οι τότε κυβερνήσεις, φέρνανε στρατιές μεταναστών στην Ελλάδα, γιατί ήταν φτηνό εργατικό δυναμικό και διαθέσιμο για οτιδήποτε, και αγρότες, ακόμα και για κινδύνους. Και οι αγρότες στα χωράφια. Να τελειώσω τη φράση μου. Ναι, αλλά θέλω να πω, Εντάξει, βεβαίως. Γιατί θέλανε φτηνό εργατικό δυναμικό για τα Ολυμπιακά έργα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Σήμερα, τότε υπήρχαν, έστω με την υπερχρέωση που γινόταν, με τα δανεικά που παίρναμε και υπερχρεώσαν και χρεοκοπήσαν τη χώρα, υπήρχε μια πλαστή ευημερία. Κυκλοφορούσε ένα χρήμα. Άρα ο άλλος από το εξωτερικό έπαιρνε το μήνυμα ότι θα βρει δουλειά στην Ελλάδα. Έστω και με το φτηνό μεροκάματο, έστω και με κακές συνθήκες, ναι, θάνατοι κλπ. Στα Ολυμπιακά έργα. Σήμερα δεν είναι το ίδιο. Και επομένως το ποσοστό των οικονομικών μεταναστών που με τα αντικειμενικά που έρχονται στην Ελλάδα είναι αντικειμενικά περιορισμένο. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο ειδικό μέτρο. Αν δεν είναι να βρει δουλειά, ναι, ο άνθρωπος, ο καλοπροαίρετος, τον εγώ, γιατί θα έρθει. Μιλάμε για τους οικονομικούς μετανάστες. Οι πρόσφυγες, επίσης έχει μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων. Αυτό έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι από τη Συρία πλέον, μέσω της Τουρκίας, περνάει πολύ λιγότερος αριθμός. Ναι, αλλά κατηγορήστε στην πραγματικότητα ότι διατηρείται μία λογική καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, ότι βρισκόμαστε σε μία έκτακτης ανάγκης, και με αυτόν τον τρόπο δεν μπαίνονται όλες εκείνες οι διαδικασίες, οι νομοθετήσεις που να διασφαλίζουν όλα τα δικαιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δέχομαι την ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων. Αλλά θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Κατανοητών. Κατανοητών. Λοιπόν, υπάρχουν και τα δικαιώματα των Ελλήνων. Και εμείς επιχειρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά. Ξέρετε κάτι. Είναι άλλα ότι, τα δικαιώματα. Ναι, είναι δηλαδή υπερβολικά μερικά πράγματα που λέγονται. Είναι υπερβολικά. Ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές κλπ. Εγώ έχω γυρίσει τις μισές δομές στην Ελλάδα. Ναι. Δεν λέω ότι είναι το ανάκτορο. Το ανάκτορο, και πολλοί Έλληνες ζουν σε άσχημες συνθήκες, σε μικρά διαμερισματάκια που το χειμώνα δεν έχουμε θέρμανση. Το ξέρετε ότι όλες οι δομές ανοιχτής φιλοξενίας έχουν θέρμανση. Έχουν WiFi, έχουν κλιματισμό. Το ξέρετε αυτό. Όλες οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Με χρήματα, όχι δικά μας, εμείς δεν θα είχαμε έτσι κι αλλιώς. Με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της σύμβασης αρμοστίας του ΟΗΕ. Θέλω να πω και επαναλαμβάνω, όταν έχουμε έρευνα του ΕΚΕ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας, που λέει ότι, προσέξτε, λέει, το 75% των Ελλήνων, λέει, και δεν είναι ένας οργανισμός οτιδήποτε, είναι εθνικός οργανισμός. Το 75% των Ελλήνων, 70-75, θεωρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή, κάνει για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τα ίδια ή περισσότερα από ό,τι κάνει, για τους Έλληνες. Έτσι. Αυτή η εντύπωση υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και δεν χρειάζονται αυτά τα ζητήματα υπερβολές. Χρειάζεται μια ισορροπία. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Αυτοί που ασχολούνται πραγματικά και με πραγματική αλληλεγγύη και αποτελεσματική αλληλεγγύη, δέστε δήμαρχος Λιβαδιάς και διαμερίσματα στη Λιβαδιά που διαβιούν ένας αριθμός οικογενειών, κύρια Σύρο, με πολύ αρμονικές συνθήκες και με κέρδος για η τοπική συμφωνία, είναι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν το πρόβλημα, Έλληνες, που λένε ισορροπία στα δεδομένα αυτά. Η έκθεση του συνήγορου του πολίτη όμως μιλάει και για οργανωτική ανεπάρκεια της διοίκησης. Και αυτό, λέει, είναι σε συνάρτηση με την προβληματική οικονομική διαχείριση του προσφυγικού, διότι υπάρχει αδυναμία απορρόφησης σημαντικού ποσοστού των τακτικών κονδυλίων. Μάλιστα. Και θέτει μάλιστα και ζητήματα, Υπουργέ, διαφάνειας, λογοδοσίας. Επιφυλάσσεται μάλιστα να επανέλθει με μια καινούρια έκθεση για αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο συνήγορος του πολίτη κάνει τη δουλειά του και καλά κάνει. Είναι η πρώτη έκθεση που κάνει ο συνήγορος του πολίτη, από ό,τι ξέρω, που παραδίδει στη Βουλή και πιάνει το προσφυγικό. Καλά κάνει. Η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, πέρα από ορισμένους καλοθελητές, είναι πάρα πολύ καλή για το ζήτημα του πώς έχουμε διαχειριστεί αυτή τη διετία-τριετία το θέμα. Ξεκινώντας, επαναλαμβάνω, από το τσουνάμι μεταναστευτικών ροών μέχρι τη σημερινή πορεία για μια κανονικότητα. Και εγώ που έχω πολύ μικρό διάστημα, έχω μερικούς μήνες ως υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ακόμα και σε αυτό το διάστημα έχω βιώσει το πέρασμα από μια κατάσταση εντελώς εκτάκτου ανάγκης, δεν την αμφισβητεί κανείς αυτής, σε μια κατάσταση που μπήκε ο κόσμος με ελλείψεις σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, και τώρα περνάμε σε μια τρίτη κατάσταση που ένας αριθμός από αυτών, με συνένεση με την τοπική κοινωνία, με συνένεση με τους δημάρχους, περνάει για να μείνει για όσο διάστημα χρειάζεται στην Ελλάδα, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, σε διαμερίσματα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτό, ο καθένας έχει κάποιο ρόλο. Εμείς, η κυβέρνηση, το Υπουργείο έχει ένα ρόλο να κάνει το καλύτερο δυνατόν, διαχειριζόμενο
μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θεωρούμε ότι το κάνουμε. Ο συνήγορος του πολίτη είναι φυσικό, είναι να είναι πιο ευαίσθητος σε μερικά ζητήματα, δικαιώματα κλπ. Παρ' αυτά, Υπουργέ, παίρνουμε Υπουργέ πολύ σοβαρά υπόψη μας τι λέει, και ο συνήγορος του πολίτη. Το θέμα των δικαιωμάτων και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Υπουργέ, το θέμα των δικαιωμάτων είναι κομβικής σημασίας. Γιατί είμαστε μια χώρα που η δημοκρατία και η ουσία και η φιλοξενία είναι αξιακό υλικό. Και το έχουμε αποδείξει αυτό. Λέει λοιπόν ο συνήγορος. Και το έχουμε αποδείξει αυτό, κύριε Δαράκη. Να δούμε αν είναι περιπτωσιολογία. Ένα λεπτό. Να μην υποβαθμίζουμε και μηδενίζουμε ότι ο ελληνικός λαός και οι κυβερνήσεις του δείξαν αυτά τα δείγματα φιλοξενίας και αλληλεγγύης σε τρομερά δύσκολες συνθήκες για την πατρίδα μας. Πέστε μου λοιπόν, ο συνήγορος λέει εξετάζει δύο περιπτώσεις απέλασης προσφύγων. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να ζητήσουν άσυλο, και επισημαίνει πολύμινη καθυστέρηση της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης να ελέγξει σοβαρές καταγγελίες για παράνομη απέλαση 10 σύρων από τη Λέρο τον περασμένο Οκτώβριο. Εγώ να δεχτώ. Δεν ξέρω τις περιπτώσεις που λέτε. Είναι περιπτώσεις να δεχτώ. Να δεχτώ ότι υπάρχει κάπου ή κάποια αδικία, κάποια καθυστέρηση. Μέσα από χιλιάδες περιπτώσεις αναφέρει δύο περιπτώσεις ή 10. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχουν. Καλά κάνει επισημαίνει. Καλά κάνει επισημαίνει. Αλλά καταλαβαίνετε όταν το πρόβλημα στο πεδίο. Είναι απλώς περίπτωση. Παρακαλώ. Λέω, το να γυρίσει πίσω δεν είναι απλώς περίπτωση. Παίζει με τη ζωή του. Ένα λεπτό. Έτσι δεν είναι. Ένα λεπτό. Δηλαδή το λάθος. Εκεί είναι που. Όχι. Αυτό κάνετε λάθος. Αν ζητάει άσυλο. Προβλέπετε από τη συμφωνία να υπάρχουν και επιστροφές. Προφανώς. Όταν κάποιος δεν είναι πρόσφυγας. Επαναλαμβάνω. Αν ζητάει άσυλο, αλλά άσυλο δικαιούνται αυτοί που μπορούν να πάρουν άσυλο, που έχουν προσφυγικό προφίλ. Από κάπου κυνηγιόνται, από κάπου έχουν διωχθεί. Δηλαδή ο Σύριος, ακούστε ένα λεπτό, ο Σύριος που βομβαρδίζει το σπίτι του ή το σκοτώνει ο ISIS, προφανώς έρχεται ως πρόσφυγας, όπως ήρθαν οι δικοί, πήγαν στην Γαλλία οι Έλληνες πρόσφυγες στην περίοδο της Χούντας, για να μιλήσω για παλιότερα, και πήραν άσυλο στη Γαλλία. Αυτοί προφανώς παίρνουν άσυλο στη χώρα μας. Όπως αυτοί που από την εμπόλεμη κατάσταση και το τίναγμα των καμικάζι στο Αφγανιστάν έρχονται στη χώρα μας. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν είναι πρόσφυγες, που δεν είναι προσφυγικό προσφύγιο. Αλλά προφανώς πρόβλημα, που δεν έχουν πρόβλημα στη χώρα μας. Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τη διαδικασία σύλλογου. Κύριε Μπαλάφα, διαβάζω. Αυτή δεν μπορεί. Δεν θα πάρουν. Και ένα μέρος από αυτούς, συνενετικά κατά κανόνα, επιστρέφει στην πατρίδα του. Διαβάζω απόσπασμα από την έκθεση. Στις κακές συνθήκες διαβίωσης και την έλλειψη στοιχειωδών υπηρεσιών στα κέντρα κράτησης, καταλυτικό ρόλο παίζει η έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης τόσο αυτών όσο και των επιχειρήσεων επιστροφής των υποκράτηση προσώπων. Και λέει ότι οι συνθήκες κράτησης, τουλάχιστον σε κάποια από τα κέντρα, θα πρέπει να αλλάξουν άμεσα. Λοιπόν, από αυτό που μας παρουσιάσατε εσείς, με κέντρα που είναι με WiFi, με κλιματισμό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση από αυτά, λέει, που λέει ο συνήγορος του πολίτη. Κοιτάξτε, όπως είδατε, αποφεύγει. Κάποιος είναι τεράστια η απόσταση. Εντάξει, τεράστια. Λοιπόν, είναι τεράστια όπως, όπως βλέπετε, ο συνήγορος του πολίτη, μιλάει γενικά. Δεν λέει να πει ότι στη δομή, στα Διαβατά, στο Δερβαίνι, στη Νέα Καβάλα, οπουδήποτε έχουμε, δεν έχουμε νερό ή δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα ή δεν έχουμε θέρμανση ή δεν έχουμε κλιματισμό ή τα παιδάκια δεν πάνε σχολείο ή δεν έχουμε υγειονομική κάλυψη. Δεν λέει. Λέει ότι οι συνθήκες είναι προβληματικές. Δεν λέει τίποτα. Θα μας βοηθούσε περισσότερο να ήταν συγκεκριμένος. Και επειδή, κοιτάξτε, δεν παρικούμε κάπου αλλού, στην Ιερουσαλήμ παρικούμε. Λοιπόν, ξέρουμε τι γίνεται. Και ξέρουμε την τεράστια προσπάθεια που κάνει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά η Ελλάδα σαν σύνολο. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι για, για τη στάση αυτή της πατρίδας μας και των πατριωτών μας. Αυτό θέλω να πω. Μην μιζεριάζουμε. Γιατί είναι ζήτημα της κυβερνήσεως. Είναι ζήτημα της Ελλάδας και της εικόνας που δίνει η Ελλάδα προς τα έξω. Ποιος είναι ο αριθμός σήμερα? Γύρω στις 60.000. Γύρω στις 60.000. Εννοείται αυτών που μπήκανε και εγκλωβιστήκανε τα τελευταία δύο χρόνια. 60.000. Γιατί όπως ξέρετε στην πατρίδα μας υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Όσους μπορούμε και στέλνουμε. Έχουμε δηλαδή δυνατότητα. Φεύγουν με τους ρυθμούς τους οποίους έχουμε. Είναι ωραία ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, εγκλωβιστήκανε γύρω στις 60.000. Ναι. Στο διάστημα αυτό που εγκλωβιστήκανε είναι ένας χρόνος και δύο-τρεις μήνες από το Μάρτιο του 2016. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Μπαίνουν πολύ λιγότεροι πλέον, μπαίνουν όμως και φεύγουν είτε με μετεγκατάσταση, είτε με οικογενειακή επανένωση, είτε με επαναπρόθεση προς τα πίσω, ένας αριθμός. Και περίπου στο διάστημα αυτό ο αριθμός έχει μείνει ο ίδιος, που είναι ένας ισορροπημένος αριθμός που μπορούμε να τον διαχειριστούμε. Τι ροή έχουμε σήμερα? Σήμερα το πρωί δεν είδα. Χθες όχι, δεν το πρωί. Εννοώ. Πόσα άτομα έρχονται, πρώτα πόσα έρχονται την ημέρα? Μέσος όρος είναι κάτω από 100.
Κάτω από 100. Κάτω από 100 λέτε. Κύριε Μπαλάφα, να πάμε και στο θέμα. Μπορεί κάποια μέρα να είναι 120, την άλλη όμως μπορεί να είναι 40. Μιλήσατε ότι το προσφυγικό είναι ζήτημα εθνικό και πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να μην είναι μόνο της κυβέρνησης. Να πάμε και στο θέμα του χρέους. Βέβαια. Είναι λοιπόν θέμα εθνικό το χρέος και θα πρέπει να υπάρχει εθνική γραμμή. Εμείς νομίζω και λέμε και καλά κάνουμε ότι το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους και της πορείας της χώρας για την έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα σε ένα χρόνο περίπου και τις εξόδους αγορές είναι ένα θέμα που ξεπερνάει τα στενά κομματικά ή κυβερνητικά πλαίσια και θα έπρεπε όλες οι δυνάμεις στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και με τις δυνατότητες που έχουν και με τους τρόπους που έχουν να βοηθάνε στην κατεύθυνση αυτή. Παραδείγματος χάρη, και αυτό θα τοποθετικά το λέω, η κυρία Γεννηματά, η επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τις μέρες ετούτες απευθύνθηκε στους συνειδεολόγους της, τους ιδεολογικά συγγενείς της, σοσιαλδημοκράτες κλπ. Και τα αντίστοιχα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει: τελειώστε με το ζήτημα του χρέους, η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο. Θα θέλαμε το ίδιο και θα το χαιρετίζαμε. Δεν το βλέπαμε μίζερα, να κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο. Το αυτονόητο. Αυτό που, λέω, που έκανε η κυρία Γεννηματά, παραδείγματος χάρη. Ή εξεπέμφθη κάποια στιγμή πριν από 2-3 μέρες ότι. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάποια στιγμή από Θεσσαλονίκη, νομίζω, κάτι περί εθνικής συνεννόησης, αλλά δυστυχώς με τις ισορροπίες ή τις ανισορροπίες που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πήραν πίσω πάλι και λένε όχι σε όλα κλπ. Κοιτάξτε, είναι μερικά ζητήματα τα οποία δεν σηκώνουν, όπως χάρη αντιμετώπιση της όποιας ας πούμε ακροδεξιάς απειλής. Σηκώνει αντιδικίες στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Προφανώς δεν σηκώνει. Το ίδιο ισχύει για ζητήματα μείζωνος εθνικής σημασίας, όπως είναι τα ζητήματα της διαχείρισης της οικονομικής κρίσης. Λέτε ότι σε κάθε περίπτωση εμείς θα προχωρήσουμε και θα βγούμε από την Επιτροπή, όποιες και αν είναι οι εξελίξεις σε σχέση με το χρέος και με τις αποφάσεις που θα δοθούν τώρα κοντά. Ένα είναι να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε λύση. Έχει ενδιαφέρον αν υπάρχει πλάνο, εάν δεν τα πράγματα πάνε όπως τα επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως τα επιθυμούμε, να μπούμε δηλαδή στο QE κλπ. Έχουμε απάντηση στο τι κάνουμε την επόμενη μέρα, αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν έτσι. Τα πράγματα δεν εξελιχθούν έτσι θα σήμαινε ότι επικράτησε μια γραμμή στους δανειστές, είτε Διεθνές Νομισματικό, είτε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε Ευρωπαίους, επικράτησε η πιο ακραία γραμμή που λέει εμποδίζω την Ελλάδα να προχωρήσει προς μια φυσιολογικοποίηση της οικονομικής ζωής. Ας υποθέσουμε ότι είναι αυτό. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αυτό το σενάριο θεωρητικά αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Είναι το πιο πιθανό. Μα δεν το βλέπετε, κύριε Μπαλάφα. Τι βλέπω. Βλέπω ότι αυτό υπάρχει, το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι. Να πω τι βλέπω. Ναι, να πω τι βλέπω. Ναι. Εγώ δεν θέλω ούτε να ωρεοποιήσω, ούτε ένα εφησυχασμό να σπείρω, αλλά θέλω να σπείρω και την καταστροφολογία. Mm. Και πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι. Εγώ τι βλέπω ότι διεξάγεται στα πλαίσια ενός ακήρυχτου πολέμου που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και κομμάτων και η χώρα μας, ανάμεσα στις δυνάμεις της λιτότητας και της καταστολής και στις δυνάμεις της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Γίνεται ένας ακήρυκτος πόλεμος, έκφρασή του για αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή και υπάρχουν δυνάμεις και στην Ευρώπη, ο Νότος, ακόμα και η Γαλλία αυτή τη στιγμή, με δεδομένο και την καινούργια αλλαγή, που λένε μπάστα κύριε Σόιμπλε, κύριε Υπουργείο Οικονομικών, φτάνουν τα γερμανικά πλεονάσματα, κοίτα και λιγάκι τους υπολείπους που ταλαιπωρούνται. Αυτό βλέπω. Αυτό σημαίνει ότι το μεταφέρετε. Επιστρέψτε μου. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρετε τη λύση από το Eurogroup σε πολιτική λύση σε επίπεδο κορυφή. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να αποκλείεται. Κύριε Δαράκη. Μιλάμε, δεν αντιδικώ εγώ. Προφανώς υπάρχει πιθανότητα, ναι, αν δεν βρεθεί λύση στο Eurogroup που εμείς, επειδή έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, απόλυτα. Ουδής πλέον λέει ότι η Ελλάδα, πώς το λέει ο Σόιμπλε, δεν έμαθε το μάθημά της ή δεν έκανε το μάθημά της. Όλοι θεωρούν ότι η Ελλάδα έκανε και με το παραπάνω ότι έπρεπε και με θυσίες του ελληνικού λαού. Το μπαλάκι, η μπάλα είναι στην άλλη πλευρά. Θεωρούμε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα υπερβολές αυτά που ζητάμε. Με αυτή την έννοια είμαστε συγκρατημένα, λέω εγώ, συγκρατημένα και τονίζω, αισιόδοξοι για τις 15 και τις 22 του μηνός, αλλά θεωρητικά δεν αποκλείεται τίποτα. Εμείς ζητάμε μια λύση καθαρή που θα αφήνει ανοιχτό το δρόμο. Δεν θα τον κλείνει, δεν θα κατεβάζει ρολό, πώς το λένε, να το πω λαϊκά. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε.